Βασιλεύ του Ράμι επαράδειτε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσε ημί και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτια σου τας ψυχάς ημών. Όλοι μας. Ευλογημόσι Χριστέ, με τον ύπνο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί.
και πλάθη διάφορα όνειρα. Άρα λοιπόν πώς μπορεί να έχει εμείς εμπιστοσύνη στα όνειρα. Γι' αυτό και δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Και μένει και ένα της χιλίδης, 1% να είναι το όνειρο του Θεού. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα όνειρα. Όμως, αυτό το οποίο είδα, θεωρώ όμως ότι ήταν εκ Θεού. Και θα σας πω γιατί κρίνω ότι ήταν εκ Θεού και γι' αυτό να αφήσω στην αγάπη σας αυτό το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να σας πω ότι δεν έχω διαβάσει κανένα βιβλίο του Σεραφείμ του Ρόζου. Ίσως τον έχετε ακούσει, είναι μια οσιακή μορφή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, ξένος Αμερικανός, ο οποίος γνώρισε τον Χριστό, είχε περιπλανηθεί μέσα σε διάφορες θεωρίες, ξένες μακριά από τον χριστιανισμό, ανατολίτικες κιόλας, γουρού, τέτοια πράγματα της Ανατολής, διαλογισμοί, όμως γνώρισε την Ορθοδοξία. Και έγινε πνευματικό παιδί του Αγίου Ιωάννη, του Μαξίμου της. Ο πνευματικός του ήταν ο Άγιος Ιωάννης, ο Μαξίμου της. Κοιμήθηκε πολύ νωρίς, σε ηλικία περίπου 45 ετών, κοιμήθηκε. Και είχε λάβει και το όνομα του Αγίου Σεραφείμ του Σάββατο. Γι' αυτό ονομαζόταν Σεραφείμ, ο Ρόουζ είναι το επίθετό του, γιατί ήταν Αμερικάνος. Έγινε μοναχός με το όνομα Σεραφείμ, κοιμήθηκε πολύ νωρίς έφυγε. Αλλά έγραψε πολύ ωραία βιβλία, τα οποία αξίζει να τα διαβάσετε, τα οποία δεν τα έχω διαβάσει τα βιβλία του, αλλά από άλλους ανθρώπους που έχω ακούσει. Είναι πολύ ωραία που μεταφραστεί στα ελληνικά. Εγώ δεν έχω διαβάσει ούτε τη ζωή του. Δεν τη γνωρίζω τη ζωή του. Τώρα πληροφορήθηκα, μετά από το έργο πληροφορικά στοιχεία γύρω από τη ζωή του. Τι είδα λοιπόν. Ένας μοναχός μου στο κελί του έχει μια φωτογραφία του, το μόνο που είχα δει, από την κίνησή του. Πώς ήταν στο θέατρο. Και αν δείτε την ώρα που τον θάγαμε στο θέατρο, έχει τέτοιο γαλήνιο πρόσωπο, τέτοια λαμπερή μορφή, που νομίζεις ότι κοιμάται. Στο αρχονταρίκι της Μονής που το είπα και το έδειξε τη φωτογραφία την ώρα της κινήσεως του μέσα στο θέατρο, κανείς δεν πίστευε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν. Νομίζεις ότι κοιμόταν. Τέτοια γαλήνη και ήρεμη μορφή. Ήταν το μόνο που ήξερα. Στον ύπνο μου λοιπόν βλέπω ότι ήταν η επιταφή του ιερού Ψάλτη. Δεν έχει γίνει η επιταφή του ακόμα. Είναι θανέμος μυστική. Είναι στο Σαν Φρανσίσκο θανέμος, αν θυμάμαι καλά. Έγινε η επιταφή του Λιψάνα. Αυτό ήταν. Και βγήκε ο νόσος και μυρόφησε. Πράγματι που σας είπα πρόκειται περί μιας αγίας μορφής. Έτυχε και ήμουν παρόν στην επιταφή του Λιψάνα. Όταν για να ανακηρυχθεί και άγγελος κάνουν την επιταφή. Τον πλησίασα και του λέω, αδελφέ μου Σεραφείμ, όταν ζούσες, δεν συγνώρισα, δεν πήρα την ευχή σου. Δώσε μου σε παρακαλώ, του λέω, το χέρι σου, να το φιλήσω. Και όπως ήταν στο θέατρο, μετά την επιταφή, σηκώνει. Ο Όσιος Γέροντας σηκώνει το χέρι και μου το δίνει και το ασπάζω. Του λέω, ευωδίαζε το χέρι. Του λέω, επιτρέπετε να σε πάρω μια αγκαλιά. Μου λέει, βεβαίως. Δυο λεπτά θα σηκωθώ από το φέρετο. Και σηκώνεται και βγαίνει από το φέρετο και
Και λέω, εντάξει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, αδελφοί μου, το τι έγινε. Εκεί έγινε ότι είμαι ξύπνιος και κοιμισμένος. Αισθανόταν η ψυχή μου, η καρδιά μου, μια απέραντη ευφορία, μια απέραντη χαρά. Ήξερα ότι έβλεπα όνειρα. Λέω, αυτό που ζω δεν είναι πραγματικότητα, ονειρεύομαι. Το μυαλό μου αρχίσε να είναι ενεπληγώσει. Του λέω, κράτα με, αισθάνομαι τόσο πολύ όμορφα μέσα στην αγκαλιά σου και τον αγκάλιασα κι εγώ. Μου λέει, θες να ρωτήσεις κάτι? Του λέω, ναι, ρώτα. Πες μου σε παρακαλώ, πώς μπόρεσες, αφού πέθανες ο άνθρωπος, όταν χωρίζεται το σώμα από την ψυχή, χωρίζεται βιαίως, πώς μπόρεσες και έχεις αυτή τη γαλήνια ψυχή, τη γαλήνια μορφή στο πρόσωπό σου? Και μου λέει, άκουσε με γεροντά. Αυτό το πέτυχα διότι πρώτον, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος? Άκουσε με. Το πρώτο που πρέπει να κάνει, θα έρθει ο πειρασμός εκείνη την ώρα, ο δαίμονας, για να σου βάλει αμφιβολίες πριν φύγει η ψυχή, ότι όλα αυτά που πίστευες μπορεί και να μην ήταν αλήθεια. Να σου κλονίσει την πίστη. Εσύ μου λέει, ό,τι και να σου λέει, θα του λες, εγώ πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στην Αγία Τριάδα, δεν πιστεύω πουθενά άλλο. Εγώ τον Χριστό μου αγάπησα, τον Χριστό πίστεψα, αυτό που συνεχίζω και πιστεύω τώρα. Και ας σου φέρνει επιχειρήματα, θα φέρνει τόσα επιχειρήματα, μου λέει, ώστε να σου ανατρέψει την πίστη σου, να σε κλονίσει και να πεις τελευταία στιγμή, μήπως αυτό που πίστευα ήμουν λάθος τελικά. Πρόσεξε που έχει περάσει τέτοιος λογισμός από το κεφάλι σου. Θα εμένεις ό,τι και να λέει ο δέντρος. Θα φέρνει, λέει, απάνταχτα επιχειρήματα που πιθανόν να μην μπορείς να τα αντιμετωπίσεις, γιατί εκείνος είναι δέντρος. Εσύ θα τελείσεις και θα λες, το Χριστό μου πιστεύω, το Χριστό μου αγάπησα, για το Χριστό μου πεθαίνω, στο Χριστό μου θα πάει η ψυχή μου. Δεν θα την πάρεις διάβολη εσύ. Στο Χριστό θα πάει η ψυχή μου. Θα το πιστεύεις εκράδοντα. Το δεύτερο λέει, πρόσεξε γιατί σου φέρνει μπροστά σου όλα τα μαθήματά σου. Ό,τι έκανες και δεν έκανες. Και θα σου λέει, εσύ δεν κερδίσεις το Χριστό. Θα σου δείχνει τις αδυναμίες σου, τα πάθη σου, που τα ξαναέκανες και τα ξαναέκανες. Και να προσπαθήσει να σου δημιουργήσει απόγνωση και απελπισία. Θα προσπαθήσει να σε κάνει να πεις, κολλάζω. Όχι. Θα λες, πιστεύω στον Χριστό, αγαπάω τον Χριστό, ελπίζω στο ελεός του. Στο έλεος του ελπίζω. Θα με σώσει γιατί μ' αγάπησε και τον αγάπησα. Θα με σώσει το έλεος του Κυρίου. Αυτό θα μένεις. Πρόσεξε, μου λέει, μην τυχόν, επειδή θα σου δείχνει τα αμαρτήματά σου, τρομοκρατηθείς. Ας δείχνει ό,τι θέλει. Και σου λέει, βλέπεις και θες να πας παράδεισο και ήσουν έτσι και έκανες εκείνο. Εκεί εσύ θα λες ότι σώζομαι από το έλεος του Θεού. Το τρίτο λέει, πρόσεξε, διότι θα αλλάξει μορφή και θα έρθει σαν άγγελος Κυρίου. Και θα σου πει, γέροντά μου, είσαι άγιος. Γέροντά μου, θα κληρονομήσεις τη βασιλεία των ουρανών. Ήρθαν οι άγγελοι να σε πάρουν, διότι έκανες πολλές ελεημοσύνες. Έκανες πολλά έργα, έκανες καλές πράξεις και θα σου δείχνει τώρα, μου λέει, όλα τα κολλατέρα.
Υπάρχει μια περίπτωση να είναι όντως άγγελος Κυρίου. Αλλά 99% θα είναι δαίμονας. Εσύ κι άγγελος Κυρίου να είναι, θα απαντάς. Δεν έκανα τίποτα ως χριστιανός. Μόνο αμαρτίες και ελπίζω στο έλεος του Θεού. Αυτό εκεί ελπίζω. Δεν έκανα τίποτα. Πρόσεξε μη σε πιάσει καινοτοξία. Και νομίζεις ότι από τα έργα σου τα καλά που έκανες να ήρθαν και οι άγγελοι τώρα να πάρουν την ψυχή σου. Και το τέταρτο μου λέει το οποίο πρέπει να προσέξεις είναι ότι οι δαίμονες θα μεταμορφωθούν σε αγγέλους φωτός, ότι δίθεν θα σε υπηρετήσουν, θα σε κάνουν ή να σε ξεγελάσουν. Σε καμία περίπτωση, ό,τι και να βλέπεις, ό,τι και να σου εμφανίζεται, εσύ θα μένεις ακράδαλος στο πρόσωπο του Χριστού, ακράδαλος στην Παναγιά της, ακράδαλος στο έλεος του Αγίου και θα ζητάς τις πρεσβείες τους και θα ζητάς συνέχεια το έλεος του Θεού. Μην πιστέψεις τίποτα από ό,τι θα σου λέει. Τίποτα. Μα αν είναι πραγματικά άγγελος Θεού και αυτή ο Θεός δεν πρόκειται να παρεξηγηθεί επειδή θα του πει στο αγγέλιο φύγει. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Ξέρει ο Θεός για ποιο λόγο το κάνεις. Αυτό έκανα εγώ. Αυτό έκανα. Και έτσι διατήρησα την ψυχική μου γαλήνη και ηρεμία. Ήξερα ότι φεύγω και πάω στο Χριστό. Ήξερα ότι πεθαίνω και θα με πάρει ο Χριστός μου, όχι γιατί το αξίζω, αλλά γιατί έδωσε το αίμα μου για μένα. Γιατί θυσιάστηκε, ήρθε για μένα πάνω στην γη. Με το αίμα του με εξηλαίωσε τα αμαρτήματά μου και μου τα καθάρισε και μου τα έκανε. Και γι' αυτό το λόγο θα ελπίσεις στο έλεος του Θεού. Μετά τον ρώτησα κι άλλα πράγματα, τα οποία επιτρέψτε μου να σας πω, δεν τα θυμάμαι, τα περισσότερα εξ αυτών, αλλά και δεν είναι και της παρούσης ομιλίες. Μου λέει, θέλεις κάτι άλλο? Του λέω, όχι. Τότε μου λέει, επίτρεψέ μου και με αφήνει την αγκαλιά μου. Να μπω ξανά μέσα στο θέατρο για να αναπτυχθώ. Τον ευλογώ και του λέω αναπάνω, αδελφέ, εν ειρήνη. Όπου και μπαίνει μέσα στο θέατρο και λαμβάνει τη μορφή. Εκείνη τη στιγμή κάτι θυμήθηκα πάλι που θέλω να το ρωτήσω. Και του λέω, περίμενε, μη φεύγεις. Εντάξει, ήδη είχε πάρει τη στάση του και κοιμημένος. Ένα λεπτό του λέω, με κοίταξε. Ένα λεπτό του λέω. Μου λέει, πες το γρήγορα γιατί θέλω. Η ψυχή, πώς είναι με το θάνατο. Πώς είναι. Και μου λέει, έχω γράψει βιβλίο. Δεν τα έχεις διαβάσει. Λέω, ναι. Άνοιξε το βιβλίο και θα το βρεις αυτό που με ρωτάς. Ακριβώς γράφω πώς είναι η ψυχή με τα θάνατα. Έχω ειδικό κεφάλαιο στο βιβλίο. Βγαίνω το κεφάλαιο και τελείωσε. Και εκεί ξύπνησα. Και ήμουν μέσα σε απέναντι χαρά. Σε απέναντι. Την άλλη μέρα, αφού ξημέρωσε με τη χάρη του Θεού, λέω στους πατέρες, λέω κάποια βιβλία δεν έχουμε του Σεραφείμ του Ρώσου, λέει αυτή και αυτή. Λέω πιάστε τα από τη βιβλιοθήκη. Έχουμε εδώ κανένα που μιλάει για την ψυχή, μου λέει έχουμε. Που είχε γράψει ο Σεραφείμ, μου λέει έχουμε. Λέω φέρνω πατέρα Ιακώ και αναζήτησε στα κεφάλαια μέσα, αν έχει πώς είναι η ψυχή με τα θάνατα. Πάει ο πατήρ Ιακώβ, όντως στην βιβλιοθήκη,
ανοίγει το βιβλίο, το τροχοπλίο και ακριβώς αδέρφια μου, η ερώτηση που έχει είναι πώς είναι η ψυχή μετά θάνατο και σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Ακριβώς όπως του κάνω την ερώτηση και μου είπε είναι μέσα στο βιβλίο, θα τη βρεις, αναζήτησέ την και το διάβασα ακριβώς. Και αυτό που πίστευα, αυτό που είχα μέσα μου ως πεποίθηση ότι έτσι είναι δογματικά η ψυχή του ανθρώπου, γιατί δεν τη λέμε κοιμάται ο άνθρωπος. Δεν κοιμάται η ψυχή. Η ψυχή δεν είναι ακριβώς. Είναι ζωντανή η ψυχή. Κινείται, μιλάει, έχει κλείνει σε ζήτηση ο άνθρωπος. Το πνευματικό του σώμα που είναι η ψυχή είναι ενεργώσει. Και γι' αυτό όταν επικαλούνται τους Αγίους, τρέχουνε, κινούνται, μας ακούνε και όλοι οι κεκοιμημένοι δεν είναι κεκοιμημένοι, το σώμα μόνο κοιμάται. Η ψυχή ζει κανονικά. Αλλά επειδή ένας άλλος οικούμενος μου λέει, όχι, μου λέει, γέροντα. Είναι λάθος αυτή η άποψη που έχετε. Δεν είναι έτσι. Μου είχε πει πριν 3-4 χρόνια. Και του λέω, γέννημα, θυμούνται την ίδια, αναπάνονται. Γι' αυτό λέμε ανάπτυξη. Σαββατίζουν οι ψυχές. Σαββατίζουν. Και γι' αυτό κάνουμε και τα Σαββάτα για τα μνημόσυνα. Δεν είναι τις Κυριακές. Σαββατίζουν. Είναι δηλαδή όπως ο Χριστός, ο μεγάλος άνθρωπος, είναι πάντα. Εγώ διαφωνούσα μαζί μου και του είπα, πιστεύω ότι οι ψυχές είναι ακριβώς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και γι' αυτό τον ρώτησα, μια και τον βρήκα, στον ύπνο μου, τον Όσιο Σεραφείμ, του Ρώσου, και τον ρώτησα. Και μου έδωσε όλος την απάντηση μέσα από την ύπνο. Όμως, αδέρφια, στην τράπεζα, στο μοναστήρι, την ώρα που τρώμε, γίνεται ανάγνωση βιβλίων. Και διαβάζουμε αυτό το βιβλίο, το Ναό του Πόλεμου. Και φτάσαμε στο σημείο το οποίο λέμε. Πώς πρέπει να προετοιμαζόμαστε εναντίον των εχθρών που μας πολεμούν κατά την ώρα του θανάτου. Και αντιποντάσουμε. Ό,τι μου είπε ο Σεραφείμ Ορός, θα το ακούσετε από το στόμα του Αγίου Νικοδήμου. Ακριβώς τα ίδια, με τις ίδιες λέξεις, τα ίδια νοήματα. Άρα λοιπόν, μου υπέδειξε το βιβλίο του. Και μετά από 3 μέρες, διαβάζοντας στην τράπεζα τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, πάνω σε αυτό το θέμα, ακούμε όσα ακριβώς και μείναμε όλοι οι πατέρες, γιατί εγώ ήδη είχα πει στους πατέρες. Και λέω, δείτε ότι τελικά δεν ήταν απλό όνειρο. Ήταν κάτι παραπάνω από όνειρο. Ας δούμε λοιπόν όμως, αδέρφια μου, τι λέει και ο Άγιος Νικόδημος για αυτό το θέμα. Όλοι μας λοιπόν λέει, η ζωή είναι ένας παντοτινός πόλεμος, η ζωή μας. Πάνω στη γη και πρέπει να πολεμούμε πάντοτε μέχρι το τέλος της ζωής μας. Με το τέλος. Με την ώρα που θα ξεξηγήσουμε, πρέπει να δίνουμε μάχη. Και γι' αυτό ο Δαίμονας είχε πάει στον Μέγα Αντώνη. Και λίγο πριν ξεξηγήσει ο Μέγας Αντώνης, του λέει, άντε Αντώνη, όλη σου τη ζωή με κατατρόπωσες. Όλη σου τη ζωή με νίκησες. Μέσχασες, του λέει ο Δαίμονας. Τώρα πια θα έρθουν άγγελοι Κυρίου και θα σε πάρουν. Μέσχασες. Νικήθηκα, Αντώνη, από σένα. Νικήθηκα! Νικήθηκα! Φώνασε ο Δαίμονας. Ο Δαίμονας. Και τι κάνει ο Μέγας Αντώνης. Κάνει τον σταυρό και του λέει, όχι Δαίμονα. Ακόμα δεν σε νίκησα. Ακόμα ζω και πρέπει να πολεμώ. Ο Δαίμονας δεν προσπαθούσε να κάνει. Να τον ρίξει στην καινοδοξία. Να τον ρίξει. Να φανταστεί ότι τότε μέχρι και οι δαίμονες
Ομολογούν τους αγώνες τους μεγάλους που κάνει σαν ασκητή στην έρμο και νικήθηκαν. Και όταν βγήκε η ψυχή του μεγάλου Αντωνίου, τότε αναφέρει ο Μέγας Αθανάσιος, ο βιογράφος του, και λέει ότι γυρίζει η ψυχή όταν ανέβαινε πάνω και όπως περνούσε τα τελώνια δεν σταματούν τον άνθρωπο του Θεού, δεν νόμουν το δικαίωμα. Φέρνει την ψυχή ελεύθερη και εις κρίση ουκ έφερε, αλλά μεταβέβηκε εκ του θανάτου ο πιστός, μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις τη ζωή. Έφυγε λοιπόν και τότε βλέπει το διάβολο στον δρόμο τους δέμονες. Του λέει τώρα σε νίκησα. Διάβολα, τώρα σε νίκησα. Τώρα δεν έχεις εξουσία επάνω. Όσο ήταν η ψυχή μου μες στο σώμα, είχες εξουσία. Τώρα όμως σε νίκησα και φεύγω για τον Χριστό. Έτσι λοιπόν μέχρι το τέλος της ζωής μας λέει, πρέπει να πολεμούμε. Όμως η Κύρια και πιο σπουδαία ημέρα που πολέμει είναι κατά την ώρα του θανάτου μας. Διότι όποιος πέσει και χάσει τον πόλεμο εκείνη την ώρα δεν μπορεί να σηκωθεί. Ή δεν έχει χρόνο. Γι' αυτό μη θαυμάσεις. Γιατί αν ο εχθρός τόλμησε και πλησίασε την ώρα του θανάτου τον αναμάρτητο Κύριό μας στο τέλος της ζωής του πάνω στο Σταυρό, αλλά όχι μόνο στο Σταυρό, τον πλησίασε και λίγο πιο πριν στη Γεσημανή. Στο τέλος της ζωής σου, για να σου βρει κάποιο σφάλμα, όπως το είπε μόνο ο Κύριος, έρχεται ο άρχοντας του κόσμου. Αν και δεν έχει επάνω μου καμία εξουσία, αναφέρεται στον κατά Ιωάννη με τον Κύριο. Έρχεται ο άρχοντας του κόσμου του, τελευταία στιγμή λέει ο Χριστός. Αλλά επάνω μου δεν έχει καμία εξουσία. Αλλά επάνω μας, αδέλφια μου, λόγω της αμαρτωλότητός μας, έχει εξουσία. Και γι' αυτό τα κάνει. Για να μας τρομοκρατήσει τα αμαρτήματά μας. Και σου λέει τώρα χάνεσαι. Ή να σε εκτελέσει και να σε ξεγελάσει και να σου κάνει περηφάνεια να σου κάνει. Πολύ περισσότερο αν πήγε στον Ιησού, τολμά και έρχεται σε εμάς που είμαστε αμαρτωλοί, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Γι' αυτό εκείνο που πρέπει να κάνεις για να βρεθείς τότε καλά ετοιμασμένος είναι να τον πολεμάς τους δαίμονες με ανδρεία αυτό το καιρό της ζωής που σου δόθηκε. Γιατί εκείνος που πολεμά καλά στη ζωή του, όσο ζει από τώρα και ξέρει να πολεμά, έχει αυτή την καλή συνήθεια και έχει αποκτήσει εμπειρία πολέμου και ξέρει πως θα πολεμήσει και την ώρα του θανάτου. Ακόμα, να σκέπτεσαι πολλές φορές το θάνατο με προσοχή, γιατί όταν έρθει θα φοβηθείς λιγότερα. Και ο νους σου θα είναι ελεύθερος και πρόθυμος για τον πόλεμο. Να ασκήσει, λέει, με τον θάνατο. Να το σκέφτεσαι όταν πεθάνεις και πώς θα δεις τι θα γίνει. Να το σκέφτεσαι, λέει. Ο Άγιος Κορμάς Ερατορός έλεγε 7 φορές την ημέρα να σκεφτόμαστε τον θάνατο. Και να περνάμε συχνά από τα νεκροταφεία. Συχνά να περνάμε. Για να βλέπουμε ότι ο άνθρωπος είναι σχολικό δρόμα και τη σωτήρια, ότι δεν είμαστε τίποτα. Ξαφνικά εκεί που είμαστε μια χαρά, έρχεται το τέλος. Δεν εξετάζει η ηλικία. Δεν εξετάζει αν θα είσαι 20, 30, 50. Δεν το εξετάζει ο δαίμονας. Καμία τέτοια εξέταση δεν κάνει. Ο θάνατος. Γι' αυτό λέει, αν ασκήσεις την ιδέα του θανάτου, όταν πλησιάζει, είσαι έτοιμος. Είναι σαν και αυτός που κάνει ασκήσεις, πολέμου. Όταν έχει κάτι που κάνει ασκήσεις και τον αθλητικό, κάνει ασκήσεις και τον πεζικό και η αεροπορία. Και παιδί, άλλο και κάνουν και μαθηθινά πειρά ασκήσεις. Και οι στρατιώτες ασκούνται και γνωρίζουν πως είναι ο πόλεμος. Οπότε όταν γίνει πραγματικός πόλεμος, αν έχεις ασκηθεί κανονικά, θα σου πάρει παιχνίδι. Και γι' αυτό ο Χριστιανός δεν πρέπει συνέχεια να πολεμάει. Οι άνθρωποι του κόσμου, οι κοσμικοί, αποφεύγουν λέει, να σκεφτούν το θάνατο. Ακόμα και τη μνήμη του θανάτου. Χτυπούν ξύλο, που φτιανάνε η ώρα. Τα ακούει. Αυτό είναι κακό.
Είναι πρόληψη το να χτυπάς ξύλο. Λοιπόν, για να μην κόψω, γιατί δεν θέλω να μείνω και το θάνατο, και να μην κόψω καμιά διάθεσή τους και επιθυμία που έχουν για τις γήινες απολαύσεις. Θέλουν οι άνθρωποι να χάρουν. Θέλουν να απολαύσουν την αμαρτία. Θέλουν να απολαύσουν τις ειδονές. Θέλουν να απολαύσουν δόξα, κρίμα, σεξ, τα πάντα. Δεν εσύ τους βάλεις την ώρα εκείνη του θανάτου μες στο μυαλό τους. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι την ώρα εκείνη να απολαμβάνουν έχοντας τον τρόπο στο θάνατο. Ενώ εμάς ο θάνατος, η σκέψη του θανάτου μας οδηγεί στη μετάνοια. Αφήστε τον να μας προφυλάσει. Και λες και αν πεθάνω και την ώρα, αν πάθω κάτι την ώρα που θα ματήσω. Και με πάρει ο Θεός, τι θα πω τελευταία στιγμή, που λέει το Ευαγγέλιο, που λέει ο Χριστός μας, εν η ώρα σε βρω, εν τάφτη θα σε κρίνω. Την ώρα που θα σε βρω, εκεί την ώρα και θα σε κρίνω. Σε όποια ώρα σε πιάσω. Γι' αυτό να παρακαλάμε, να μας πιάσει ο Θεός εν ώρα μετανοίας και όχι εν ώρα αμαρτίας. Να μας βρει ο Θεός την ώρα της μετάνοιας και όχι εν ώρα αμαρτίας. Οι κοσμικοί λένε τα φοβούνται αυτά και δεν θέλουν να χάσουν και να σκεφτούν ότι θα τα εγκαταλείψουν τις λίγες ειδονές. Γι' αυτό και δεν λιγοστεύει η άνακτη κλίση που έχουν σε αυτά. Και γι' αυτό αυτές οι ειδονές τους, επειδή δεν σκέφτονται με φόβο του θάνατο, δεν λιγοστεύουν οι επιθυμίες τους προς το κακό, αυξάνουν λέει και θέλουν κι άλλο. Να γιατί οι πλούσιοι θέλουν κι άλλο χρήμα. Και λες για όνομα του Θεού, δεν τους φτάνει. Ή πια το αίμα του στο πού πια. Φτάνει. Πόσο να πιούν ακόμα. Δεν προτείνει. Όπως ο άλλος δεν προτείνει από δόξα. Θέλει κι άλλη δόξα. Κι άλλη δόξα. Δεν με ενδιαφέρει μάνα μου η πείνα, αρκεί εγώ να γίνω υπουργίνα. Είπε κάποια γυναίκα και έγινε. Γι' αυτό και όταν πρόκειται να χωριστούν από τη ζωή αυτή, οι άνθρωποι αυτοί οι κοσμικοί, και όταν πρόκειται να αποχωριστούν από τα αγαπητά τους πράγματα, από τις ειδονές τους, από τη δόξα τους, αισθάνονται ανεκδιήγητοι και μεγάλη λύπη και δοκιμάζουν μέσα τους ένα μεγάλο πόνο. Πονούν και θλίβονται, γιατί χάνουν τι, τα πρόσκαιρα. Χάνουν τα γήινα, τη γήινη αμαρτία. Και σου λέει τέρμα μέχρι εδώ ήμουνα. Και αυτό τους φέρνει θλίψη. Εν αντιθέσει με τον Χριστό, ο οποίος αναμένει να απολαύσει την ουράνια δόξα. Αναμένει να απολαύσει τις ουράνιες ειδονές. Και γι' αυτό οι άνθρωποι βλέπετε ότι παρακαλούν να πεθάνουν. Γιατί ξέρουν ότι ο θάνατος δεν είναι θάνατος πλέον, αλλά είναι ζωή. Είναι ελευθερία από αυτό το σώμα. Ελευθερώνεται και επανέρχεται στην κατάσταση του παραδείσου ο άνθρωπος. Πάει ξανά στην αγκαλιά του Θεού. Αλλά όταν ο άνθρωπος είναι δεμένος με την αμαρτία, δένεται, τότε συναγωγείται. Να γιατί δεν πρέπει και να δενόμαστε. Λοιπόν, για να κάνεις εσύ καλύτερα αυτή την απαραίτητη προετοιμασία για χριστιανέα, εσύ και εγώ, πρέπει με τον λογισμό σου να βρεθείς μόνος σου, να μείνεις μόνος σου. Μερικές φορές χωρίς καμία βοήθεια. Εδώ λέει, χωρίς καμία βοήθεια, εκτεθειμένος μέσα στις στεναχώριες του θανάτου και να σκεφτείς εκείνα που μπορούν να σε πολεμήσουν τον καιρό εκείνο. Να κάθεσαι μόνος σου, λέει ο Άγιος Νικόδημος, και να σκεφτείς την ώρα του θανάτου τι μπορεί να εκμεταλλευτεί ο διάβολος από τα πάθη σου, από τις αμαρτίες σου, ποιες είναι οι αδυναμίες σου, και να το σκεφτείς από τώρα, γιατί εκεί θα πατήσει. Εκεί θα πατήσει, λέει, στην αδυναμία σου, στο πάθος σου. Αυτό εκεί και να σε ταρακουνάει. Και σου λέει τώρα θα κολλαστείς με αυτό που έκανες. Τώρα εκεί, κόλλησες. Πού είναι η μετάνοιά σου. Γιατί το χτύπημα, εδώ λέει θα σου μιλήσω για τη θεραπεία αυτό. Θα σου μιλήσω και παρακάτω πώς θα το ξεπεράσεις αυτό το πρόβλημα για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις καλύτερα την ελευθερία αυτή
ξαναχώρια και τον τελευταίο αυτόν πόλεμο του διαβόλου. Γιατί το χτύπημα εκείνο και ο πόλεμος αυτό στην ώρα του θανάτου, που πρόκειται να γίνει μόνο για μια φορά, όποιος πρόκειται να το κάνει πρέπει να το ορίσει καλά για να μην κάνει λάθος την τελευταία στιγμή και χάσει την μάχη. Άκουσέ με λοιπόν, λέει η αδερφέ μου. Τέσσερις είναι οι κυριότερες προσβολές που επιτίθεται ο διάβολος και είναι επικίνδυνες, με τις οποίες συνηθίζουν να μας πολεμούν οι δαίμονες κατά την ώρα του θανάτου. Πόσες μου είπε ως ένα τιμωρός? Τέσσερις. Ακούστε τις. Πρώτον, ο πόλεμος που μας κάνουν εναντίον της πίστεώς μας. Εδώ αρχίζει ο διάβολος να πολεμά με τα ψεύτικα επιχειρήματα, βάζοντας το λογισμό σου, λογισμούς απιστίας. Φύγε αμέσως από το νου σου, στη θέλησή σου λέγοντας, πήγαινε πίσω από τον Σατανά, πατέρα μου ψεύτους, διότι εγώ δεν θέλω ούτε καν να σ' ακούσω. Μου αρκεί εγώ αυτό που πιστεύω. Και εγώ πιστεύω στον Χριστό και πιστεύω στην Αγία μου Εκκλησία. Και μην αφήσεις καθόλου στην καρδιά σου το λογισμό αυτή τη σκέψη που θα σου βάλει, τα παραδείγματα που θα φέρει. Όπως αναφέρεται, εάν ο εχθρός θυμώσει μαζί σου, εσύ δεν μετακινηθείς από τη θέση σου. Τότε λέει οι θέμονες εξαρτιώνονται. Ακούγοντας ότι λες είπα για πίσω του Σατανά, εγώ πιστεύω στον Χριστό και στην Εκκλησία του, ο δαίμονας λέει θα φύγει και θα κάνει που σορμάει πάνω σου να σε συσκίσει. Εσύ μένα μετακίνη. Μη φοβηθείς, λέει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι λιοντάρι χωρίς νύχια και δόντια. Απλώς τρομερή όψη έχει. Αυτούς τους λογισμούς να τους θεωρείς σαν κινήσεις του διαβόλου που προσπαθεί την ώρα εκείνη να σε σκανδαλίσει και να σου κλονίσει την πίστη σου στον Χριστό. Και αν δεν μπορείς να βοηθήσεις τον νου σου, στάσου τότε με αντρία και μένει σταθερός στη θέλησή σου για να μην πέσει κανένα λογισμό ή εάν νομίζει ότι μπορεί να το απαντήσει με ρητά τη Αγία Γραφή, πρόσεξε, γιατί ο εχθρό μπορεί να ξέρει καλύτερα την Αγία Γραφή από σένα. Πρόσεξε, γιατί ο διάβολο μπορεί να ξέρει καλύτερα την Αγία Γραφή. Μην ανοίξει διάβολο μαζί του και να του λες ότι δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Αυτό λέει ο Χριστό, δεν είναι έτσι που το παρουσιάζει εσύ. Τίποτα, είσαι σταθερό. Μην πει το παιχνίδι του διαβόλου. Εγώ πιστεύω στον Χριστό, αυτό να αγαπώ, αυτό να επιθυμώ και ότι πιστεύει η Εκκλησία. Γιατί όσα κοιτά τις Αγίες Γραφείς και αν σου θυμίζει και την ώρα, θα στα δείχνει και όσα σου λέει εκείνος ακροτεριασμένα και προσφέρονται με έναν σκοπό να σου κλονίσουν την πίστη. Αν ο πονηρός όφης σε ρωτήσει και σου πει με τον λογισμό, καλά, πιστεύεις ότι πιστεύει η Εκκλησία σου. Και η Εκκλησία τι πιστεύει? Φρόντισε και απάντησε. Η Εκκλησία πιστεύει ό,τι δίδαξε ο Χριστός. Και ο Χριστός τι δίδαξε, θα σε ρωτήσει. Ό,τι πιστεύει η Εκκλησία. Αυτά πιστεύει. Τι πιστεύει ο Χριστός, τι πιστεύει η Εκκλησία, ό,τι δίδαξε ο Χριστός. Εσύ ποτέ δεν ξέρεις τι δίδαξε. Πλήρως ο Χριστός, αν δεν είσαι και θεολόγος. Και γι' αυτό μας λέει, αν σου ξαναπεί και τι δίδαξε ο Χριστός, δίδαξε αυτά που πιστεύει η Εκκλησία. Και η Εκκλησία τι πιστεύει, αυτά που δίδαξε ο Χριστός. Εδώ μου θυμίζει ένα νεκοσκό, Τσοπάνη, που τον πλησίασε και ο Τσοπάνης καθότανε σε ένα ξοκλήσι και έβασε τα γίνια του. Και τον πλησίασε ένας μάρτυρας με την Αγία Γραφή και θύμισε να του κάνει ερωτήσεις. Και του λέει, άκουσε να μην σου πει. Εγώ δεν ξέρω τι είπες εσύ. Εγώ πιστεύω ότι πιστεύει και σηκώνει την κρίτσα και χτυπάει γιατί καθόταν να παίξουν την εκκλησία. Το εξοπλίσει. Ό,τι πιστεύει τούτη. Εδώ η εκκλησία το πιστεύει. Και τι πιστεύει τούτη. Ό,τι δίδαξε ο Χριστός μας. Ό,τι δίδαξε ο Χριστός μας και στην εκκλησία του το πιστεύει η εκκλησία. Την ίδια απάντηση να δίνουμε και εμείς στους δαίμονες εκείνη τη στιγμή. Σε περίπτωση, λέει, που είσαι δυνατός στην πίστη και έχεις και δυνατό λογισμό και θέλεις να κάνεις το διάβολο να τον προπιάσεις, απάντησε
αν γνωρίζεις και ξέρεις θεολογία. Και λέει του, αυτά πιστεύει η Αγία μου Εκκλησία. Πιστεύει όμως η Εκκλησία ότι πιστεύει ο Χριστός μας. Πάνω απ' όλα κράτα την καρδιά σου σταθερή και προσεκτική και στραμμένη πάντοτε στον εσταθρωμένο, λέγοντας «Θεέ μου, ποιητά μου και διπλωτά μου, βοήθησέ με γρήγορα και μην επιτρέψεις να πέσω ποτέ από την αλήθεια της πίστεώς σου». Εσύ, το μυαλό σου στον εσταθρωμένο Χριστό έχει την ώρα. Και λέγει «Χριστέ μου, μην αφήσεις το δαίμονα να με κλονίσει». Δεν κλονίζω, με τίποτα, να του το δώσουμε να καταλάβει ο διάβολος εκείνη την ώρα. Αλλά βοήθησε Κύριε με τη χάρη σου. Όπως γεννήθηκα στην αλήθεια και της πίστεώς μου, έτσι θα τελειώσω με την ίδια πίστη και την ψυχή μου και παρά την παραλάβηση. Η δεύτερη που θα κάνει ο διάβολος, λέει ο Άγιος Νικόδημος, είναι η προσβολή της απογνώσεως και η ιατρίτης. Πώς θα μας οδηγήσει στην απόγνωση. Η δεύτερη επίθεση, λέει, με τον οποίο θα κάνει ο πονηρός, προσπαθεί να μας καταλάβει, είναι ο φόβος που θα μας προξενήσει από την ενθύμηση των αμαρτημάτων μας και θα μας κάνει τότε να γκρεμιστούμε στο βυθό της απογνώσεως και της ανεπισίας. Εσύ λοιπόν αδελφέ μου και στο κίνδυνο αυτό κράτησε τον εαυτό σου σταθερό σε αυτόν τον βέβαιο κανόνα. Δηλαδή ότι θα σου θυμίσει ο διάβολος τα αμαρτήματά σου. Εσύ θα απαντάς ότι εγώ σώζομαι χάρη του Θεού. Όταν δεν σε ταπεινώνει και σε ξεφτελίζει εκείνη την ώρα και να σε κάνει να αισθάνεσαι πόνο στην καρδιά σου και λύπη, διότι στεναχώρησες με τα παρτήματά σου το Θεό, όταν θα σε κάνει να έχεις ελπίδα και θάρρος και προσπαθεί να στοιχάσει αυτή την ελπίδα απέναντι στη χάρη του Θεού, εσύ μην απελπιστείς. Μην πάθεις απόγνωση και απελπιστείς. Και πεις τι έπαθα. Και εκείνη την ώρα προλαβαίνουμε να μας θυμίσει το διάβολος ή αν όχι. Και μπορεί να μας θυμίσει κάποια μάθημα που πιθανόν το έχουμε ξεχάσει και δεν το είχαμε εξομολογηθεί. Και εκείνη την ώρα ψυχήνεμε στο σώμα. Αν προλαβαίνουμε, φωνάζουμε την ευθυματικό να εξομολογηθούμε. Εάν δεν προλαβαίνουμε και είναι κάποιος δίπλα μας, του λέμε εξομολόγη. Εγώ αυτό τα μάθημα εξομολόγουμε. Πήγαινε μετά το θάνατο και μέσα σε έναν ιερέα να διαβάσει σημαντική ευχή. Και ζήτα συγγνώμη από τον Θεό. Και ζήτα συγγνώμη από τον Θεό. Αν δεν υπάρχει κανένα δίπλα σου, ζήτησε και φώναξε. Είπα τον Θεό. Όπω συγχώρεσε το μισθό, εμάτω στο σταυρό. Για τα μαθήματά του συγχώρεσε και εμένα. Αν δεν μπορεί να σου μιλήσει ο διάβολο κάποια μάθημα και σου πει το αυτό, δεν το έχει εξομολογήσει. Εξομολογηθεί και τώρα που θέλει. Ακόμα λέει. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ πάλι ακριβώ απαντάει. Όπως ακριβώς αδέλφια μου, που είπε ο Σεραφείμωρός στον ύπνο μου. Το τρίτο είναι η καινοδοξία. Η τρίτη προσβολή είναι της καινοδοξίας και της εκτιμήσεως με την οποία θα είσαι εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στα έργα σου και ότι από τα έργα πρόκειται να σωθώ. Γιατί είμαι καλός χριστιανός. Εφήρμοσα τον νόμο του Θεού. Άρα σώζομαι. Μην έχεις λέει τέτοια άποψη και ιδέα του εαυτού σου. Γιατί αλίμονο τότε λέει ο διάβολος πόσο θα ονείσει. Να σε κάνει να πιστέψεις αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πάντοτε και ιδιαίτερα και την τελευταία ώρα του θανάτου μην αφήσεις τον νου σου να σκεφτεί ούτε την παραμικρή εκτίμηση του εαυτού σου. Ούτε τον έργο σου. Και αν ακόμα πέτυχες να αποκτήσεις όλες τις αρετές των Αγίων, μην το παραθυρίσεις. Αλλά να σκέφτεσαι περισσότερο και μόνο τον Θεό, ελπίζοντας καθαρά στην εσπλαχνία του και στα έργα της ζωής του και στη στάθμωσή του και στο έλεος του, διότι αυτό μας σώζει και όχι τα έργα μας. Πάντοτε μπροστά στα μάτια σου να ξεφτελίζεις τον εαυτό σου, μέχρι και την τελευταία σου αναμονή. Και αντίχει να σκεφτείς κάποιο καλό σου έργο, στο δίκτυο και στο βάζει να το σκεφτείς, αναγνώρισε ότι αυτό το έργο δεν το έκανε εσύ, αλλά το έκανε η χάρη σου του Θεού. Να προστρέχεις τη βοήθεια του Θεού, αλλά να μην περιμένεις να τη λάβεις τάχα επειδή το αξίζεις για τους πολλούς και μεγάλους αγώνες που έκανες
για τις νηστείες σου, για τις προσευχές σου, για τις παρακλήσεις σου και για όσα ασκήσεις έκανες. Ακούτε τι λέει ο Παύλος. Μην ελπίζεις ότι από εκεί θα σωθείς. Θα ελπίζεις στο έλεος του Θεού. Αυτό θα μου πει ο Άγιος, όσοι σε αρκεί, ο Ρώος. Να το που τα αναφέρει και ο Άγιος Νικόδημος. Αν ακολουθείς αυτές τις παραγγελίες, δεν θα μπορέσουν οι εχθροί να φανούν ανώτεροι από σένα κατά την ώρα του θανάτου σου. Αλλά θα σου ανοιχθεί ο δρόμος για να περάσεις με χαρά από τη γη. Και από την εξορία της γης στην Επουράνια Ιερουσαλήμ, στην γλυκιά μας πατρίδα. Και το τελευταίο, το τέταρτο. Η προσβολή των φαντασιών και η θεραπεία τους. Αν απονειρώσει και πεις τον διάβολό μας, που δεν κουράζεται για εκείνη τη στιγμή καθόλου. Ιδιαίτερα την ώρα του θανάτου, ή μπορεί και πιο πριν να σου κάνει, μεταμορφώνεται και παίρνει ψεύτικες εμφανίσεις. Άλλο της άγγελο φωτός, άλλο της εμορφή Αγίου, μπορεί να πάρει και το πρόσωπο του Χριστού και το πρόσωπο της Παναγίας και να εμφανιστεί. Εσύ μείνε σταθερός στην ταπεινότητά σου και μην σε πλανέψει. Και να πεις με σταθερή καρδιά και τόλμη. Φύγε άθλιε από μπροστά μου. Πήγαινε στο δικό σου το σκοτάδι. Διότι εγώ δεν έχω ανάγκη από οράματα και να βλέπω αγγέλους και να βλέπω αγίους. Ούτε από τίποτα άλλο. Εγώ σε ελπίζω και αναμένω την εσπλαχνία του Ιησού μου. Από τις δεήσεις και ηγεσίες της Παναγνά του μικρός μου, της Αϊπαρθένου Μαρίας και όλων των Αγίων. Από το έλεος τους εγώ ελπίζω. Μην έρχεσαι λοιπόν να με πειράξεις. Αλλά και αν με πολλά σημάδια καταλάβεις, γιατί μπορεί να είναι λέει πραγματική άγγελη, και αν σου δώσω σημάδια, πολλά σημάδια, για να καταλάβεις ότι τα οράματα αυτά που βλέπεις προέρχονται από τον Θεό και ότι οι άγγελοι που βλέπεις είναι Θεού όντως και είναι άγγελοι, εσύ να τα αποστρέφεις. Με ταπεινότητα και να τους λες, φύγε από εδώ, δεν σε πιστεύω. Γιατί αν τα οράματα αυτά είναι από τον Θεό, αυτός ξέρει καλά και μπορεί να κατανοήσει ότι το κάνεις από ταπεινότητα και τα βιώνεις. Αυτά λοιπόν, τα τέσσερα πράγματα είναι τα πιο συνηθισμένα όπλα που χρησιμοποιεί ο διάβολος εναντίον μας την ώρα του θανάτου. Αλλά και τον καθένα τον πολεμά σύμφωνα με τις προσωπικές του κλήσεις και με τα δικά του πάθη που έχει, στα οποία γνωρίζει ότι συχνότερα υποπίπτει ο άνθρωπος. Γι' αυτό αγαπητοί μου, αδελφοί, προτού να πλησιάσει το παιδί εκείνη η ώρα του μεγάλου πολέμου, του θανάτου, πρέπει να είμαστε οπλισμένοι εναντίον και των πλέον δυνατών παθών που μας κυριεύουν περισσότερο και να πολεμούμε με ανδρεία για να διευκολύνουμε τη νίκη μας στο καιρό εκείνο που μας παίρνει κάθε άλλο καιρό. Βλέπετε αδέλφια μου, πώς πρέπει ο άνθρωπος να είναι έτοιμος την ώρα του θανάτου. Πώς πρέπει να είμαστε οπλισμένοι με αγώνα που πρέπει να κάνουμε από τώρα, αλλά και να ξέρουμε ότι εκείνη την ώρα το τι παιχνίδι θα προσπαθήσει έστω και τελευταία στιγμή να κάνει ο διάβολος για να μας πάρει την ψυχή του με το μέρος του και να μας την κολλάσει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, αυτόν τον αγώνα κατά του διαβόλου, σαν τους στρατιώτες που κάνουν ασκήσεις και προετοιμάζονται, έτσι και εμείς αδέρφια μου, να κάνουμε αυτές τις ασκήσεις καθημερινά, να αγωνιζόμαστε με τον διαβόλου. Και κυρίως, επειδή λέει κυρίως στο τέλος τι λέει, θα πατήσει επάνω στα μαθήματα που κάνουμε και ξανακάνουμε. Εκεί που έχουμε αδυναμία. Εκεί που έχουμε αδυναμία. Και θα σου κάνει το αμάρτημα τότε, τελώδε. Γι' αυτό ο διάβολος λέει μην μικολέω. Γιατί λέει μην μικολέω. Διότι πριν κάνεις ένα αμάρτημα σου λέει δεν είναι και τίποτα. Μικρό είναι. Μικρό είναι. Έκανε και μόνο σου. Μόλις το κάνεις όμως το αμάρτημα, στο παρουσιάζει μεγάλο συλλογάκι. Ενώ στην αρχή σου όταν είσαι το μιμίκι, στο τέλος θα έλεγε σαν το
Αυτό δεν χρησιμοποιείται με συνεχόμενο φωνήμα. Εδώ λοιπόν μας μιλάει ο Άγιος Νικόδημος για τον αόρατο πόλεμο που δένει την ψυχή και όταν ζει, αλλά και την ώρα που θυμάται. Και γι' αυτό σας ανάφερα, επειδή δεν γνωρίζουμε την ώρα μας. Μήτε την ώρα, μήτε τη στιγμή κατά την οποία θα έρθει ο Θεός και θα δώσει την εντολή να φύγει η ψυχή μας. Αλλά οι τελευταίες στιγμές διαδραματίζονται αυτά τα οποία ρώτησαν τον Σεραφείμ το Ρόγος και την απάντηση. Αλλά ξαφνιάστηκα όταν μετά από τις 4 μέρες διαβάζοντας τον αόρατο πόλεμο στην Τράπεζα της Μονής, είδα ότι όσα είπε ο Όσιος τα έλεγε ακριβώς και ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Που σημαίνει, αδέρφια μου, ότι όντως Όσιος Σεραφείμ, όντως είναι ένας άγιος άνθρωπος. Δεν έχει γίνει ένα κομμάτι των λειψάνων του ακόμα. Αλλά σα πιστώ και να διαβάσετε τα βιβλία του, τα οποία εγώ δεν τα έχω διαβάσει, αλλά υπόσχομαι ότι θα τα διαβάσω, να μελετήσω ακριβώς τι λέει. Λοιπόν, άρα και σα συνιστώ και σε εσά να διαβάσετε όπως σας είπα την προηγούμενη φορά, να διαβάσετε το βιβλίο αυτό, τον αόρατο πόλεμο, και να το μελετήσετε. Έχω φέρει πίσω μερικά αντίτυπα, όπως σας είπα την προηγούμενη φορά. Μπορείτε να προμηθευτείτε, να τα αγοράσετε και να τα πάρετε. Είναι του Αγίου Νικοδήμου και είναι έκδοση από αξιωτία του Σπυρίδωτος Ιερομονάχου από τη νέα σκήτη του Αγίου Όμους. Είναι αγιορείτικο βιβλίο. Δεν είναι δικό μας βιβλίο, αλλά επειδή είναι ωφέλιμο βιβλίο, θεωρώ ότι πρέπει να το μελετήσετε και όχι γρήγορα. Διότι τα νοήματα, άμα τα περάσεις γρήγορα, δεν θα τα κατανοήσουμε. Εύχομαι λοιπόν να ετοιμαστούμε, ώστε πάνω πριν να δίνουμε και τώρα τις μάχες και να νικούμε, αλλά και την ώρα που θα ανάψει μας να βγούμε νικητέ, ώστε να εισαχθούμε στη Βασιλεία του Ουρανού. Αμήν. Σκοτήθηκε. Όλοι μαζί δυνατά. Διευκώ τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.